Εδώ είναι ένα από τα πιο δύσκολα σημεία τώρα. Προηγουμένως πήρε και άλλα δύο αυτοκίνητα. Έχει πάρει πολλά. Να δούμε τώρα. Έχει ξανακίνει τώρα τέτοια βροχή, να μην ρίξει τόσο γράμμα. Μια φορά γίνεται το κακό. Δεν έχω ξαναδεί τέτοιο εδώ. Πού είναι, δεν τη σοφίδα, δεν κουλιάζει το σπίτι. Έλα, μυαλό δεν θέλει. Από πού ήρθες φίλε τώρα, από πού ήρθες? Από εδώ. Είχε κόσμο στα αυτοκίνητα? Ναι, είχε αυτοκίνητα σταματημένα στη μέση του δρόμου. Τι έγινε? Δεν ξέρω, πώς να τα δούνε. Μπήκανε μέσα τα νερά? Δεν ξέρω. Δεν έχω την άλλη φορά, το πιάσιο φερμένο, έχει μια μαλλιά που πιωμένη. Είναι δική μας δουλειά, τη δέλεια. Μη στεναχωριέστε. Φωνάνε το κάτι τζαμαρία και πάνω οι ανέστητοι, οι κλέφτες, τα φρεάκια, τα ξεχωρίζουν. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Είναι πάνω ή είναι το σπίτι? Κάτω είναι, κάτω κάτω, αφού παράλληλη την πηγιό. Ποιος είναι εδώ, η αδερφή σου? Νίξε! Έλα! Πατάς και εδώ, πατάω, πατάς. Πατάς και εδώ. Λίγο, λίγο.
εντάξει, το καταδύναμε. Από τη στιγμή που μπορούμε και βοηθάμε, καλά είναι. Να είμαστε πρώτα καλά εμείς για να μπορούμε να βοηθάμε και τους άλλους. Λοιπόν, είσαι ο Σαλαμαστράκης. Όχι, ο Τζάνος. Ο αντικαταστάτης του Σαλαμαστράκη. Ο Κώστας Τζάνος, ο αρχηγός Σαμαριτών. Είσαι ο αρχηγός Σαμαριτών. Έχεις αυτή τη στιγμή εικόνα, αν έχουν υπάρχουν τραυματισμοί, αν υπάρχει κάτι στην περιοχή. Μέχρι στιγμής όσους βγάλαμε ήταν όλοι καλά και τα γύρω σπίτια που κοιτάξαμε ήταν όλοι καλά. Τους ανεβάσαμε στον πάνω όροφο για να μην έχουν πρόβλημα και συνεχίζουμε να ξεμπλοκάρουμε λίγο τους δρόμους. Υπήρχε πάντως κίνδυνος να πνιγούν σήμερα πολλοί άνθρωποι. Έτσι, για να ξεπαθούνται. Μια κατάκητη που ήταν πλημμυρισμένη, μόνο το κεφάλι ήταν πάνω από το νερό και την προλάβαμε πιστεύω οριακά. Ήταν στο σπίτι μου, σε τραβήξαμε να βγάλεις πρώτα τον ηλικιωμένο και γιατί δίναμε τη γυναίκα γιατί ήταν χάλια, την αλλάξαμε και μετά την βγάλαμε έξω για να μην κρυώσει κιόλας. Λοιπόν, πήγαινε μέχρι μέσα το λέτε, σαν γύρω και μέσα πήγαινε. Πήγαινε όλα, με έχουν διαλύσει όλοι. Εδώ ήσουν όταν έγινε, μέσα. Όχι, πρέπει να θέλω από δουλεύω. Κοντεπαπνιγή, ένα παλικάρι ευτυχώς το τράβηξε για να τη σώσει εδώ το νερό. Κοντεπνιγόταν η κοπέλα. Επνιγόταν για να τη παίρνει τηλέφωνο και να λένε άλλα των άλλων. Καμός! Θέλω να πάρεις μέσα μόλις την ίδια. Ζημιά μεγάλη. Πάει, το σπίτι είναι τελειωμένο. Ωραία, τα παιδάκια καλά είναι. Τα παιδάκια τώρα είναι καλά. Τώρα πρέπει τα αυτοκίνητά μας να τα βρούμε λίγο. Τα παιδάκια τώρα είναι εντάξει. Το πήρε παιδιά, ντροπή, ντροπή. Χτύπησε κανείς, εντάξει όλα. Έχεις ακούσει τίποτα, κανένας τραυματισμός, κάτι? Όχι, όχι, δόξα τω Θεώ, όχι. Κάποιος φώναξε βοήθεια, το προλάβαμε στα κάγκελα, τίποτα άλλο. Τα αυτοκίνητα τώρα... Θα τα δουν όλοι που γέμισε πάλι ο ποταμός όπως πριν 15 χρόνια. Απνιγούν όλοι οι άνθρωποι, το νερό φτάξει μέχρι την εκκλησία. Αλήτες όλοι. Έφυγαν τα σπίτια μας σε βράκοντι για να σώσουμε τις γριές. Τραβά, γιατί τραβάς όλα. Όλα κάτω, γιατί τα τραβάτε. Όχι όλα κάτω, τραβήξεις, θα πιέσεις από πάνω μέχρι κάτω. Εγώ μένω στην εκκλησία και ήρθα εδώ για να βοηθήσω ανθρώπους. Αλήτες όλοι, μόλις ψήφιση είναι και τα... Όταν σταμάτω τα ανάλη για να τραβήξει. Γιατί ήρθε να τραβήξει. Εμένα ήρθε. Μπαμπί! Μπαμπί! Αυτά ήταν τα κλειδιά ριάκια, φίλοι μου, λέει Ζω. Αυτό ήταν το μεγαλύτερο ριάκι της Αλυσίου εδώ πέρα. Και το κλείσανε. Για δέστε κατά τώρα, η φύση εκδικείται. Κατάλαβες. Ζω. Έλειξε. Θα σου το πω. Για εδώ που φτάσανε τα πέρατε, για εδώ, πρόσεχε, πρόσεχε. Ρόε, πού πάτε. Το σήκωσα από εκεί το φλόρο κάτω. Αφού το κλειδιθούς πως ο ποταμός. Πώς το βράδυ θα φεύγω να το πάρετε. Ναι, το θέμα είναι ότι εδώ πέρα δεν υπάρχει πια